Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και με μέτρα προστασίας της υγείας εξαιτίας του κορονοϊού, ξεκίνησαν την Δευτέρα οι πανελλαδικές εξετάσεις 2020 για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Στην πρεμιέρα των πανελλαδικών, οι υποψήφοι των γενικών λυκείων κλήθηκαν να διαχειριστούν κείμενα για το βιβλίο, την γραφή και τον ελεύθερο χρόνο. Τα θέματα χαρακτηρίστηκαν βατά και κατανοητά από τους καθηγητές και τους μαθητές. Ήταν αρκετά δύσκολο λόγω της καραντίνας που έπεσε, ήταν λίγο με την πλατφόρμα. Έπρεπε σιγά σιγά να τα βρούμε τα βήματα, αλλά εντάξει, όλα καλά, χαλαρά. Πάμε για ό,τι καλύτερο μπορούμε και θα δείξει την πορεία. Εγώ θέλω να περάσω στρατό. Συγκεκριμένα θέλει παξιωματικών, δεν θέλει πάρα πολλά μόρια για την κατεύθυνση που είμαι, ευτυχώς. Έχω διαβάσει και πιστεύω να το πω καλά, είμαι αισιόδοξη. Οι φετινές εξετάσεις είναι διαφορετικές, καθώς οι μαθητές καλούνται να εξεταστούν στις πανελλαδικές μετά από μια περίοδο με εξαποστάσεις εκπαίδευση λόγω της καραντίνας και τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Στη λογική κατάξυση της επανεκκίνησης της εκπαίδευσης στο φυσικό της χώρο, οι αίθουσες και σήμερα πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων με τις αποστάσεις τουλάχιστον στο 1,5 μέτρο από φλανήλο σε φλανήλο. Θα μοιράσετε στους υποψηφίους τις οδηγίες που έχουμε στο Υπουργείο, σε κάθε μαθητή από ένα φύλλο με τις οδηγίες που έστειλε το Υπουργείο. Η φετινή σχολική χρονιά είχε ήδη χαρακτηριστεί μεταβατική, καθώς από φέτος θα ίσχυε το νέο σύστημα που είχε προωθήσει επί Υπουργείας του ο Κώστας Γαβρόγλου και που περιελάμβανε την κατάργηση των συντελεστών βαρύτητας στις βαθμολογίες μαθημάτων, καθώς επίσης και την αντικατάσταση του μαθήματος των λατινικών από εκείνο της κοινωνιολογίας. Έτσι, για φέτος υπήρξε η δυνατότητα οι υποψήφοι να επιλέξουν με ποιο σύστημα επιθυμούν να εξεταστούν στις πανελλαδικές, με το νέο ή με το παλαιό. Συγκινημένοι είμαστε σαν γονείς. Έχουμε κάνει το καλύτερο για τα παιδιά μας. Ας κάνουν ό,τι μπορούν, την προσπάθειά τους, δεν θα πάνε χαμένα. Δεν έχω άγχος. Το παιδί είχε λίγο άγχος, το καταπολεμήσαμε, μιλήσαμε, συζητήσαμε, είπαμε 5 πράγματα, η ζωή δεν σταματάει εδώ. Συνολικά φέτος, περίπου 100.000 υποψήφοι θα διεκδικήσουν 77.970 θέσεις στις τριτοβάθμιες εκπαίδευσης, οι περισσότεροι εξεταζόμενοι στο νέο σύστημα και οι υπόλοιποι στο παλαιό. Σε επίπεδο Δυτικής Ελλάδας συμμετέχουν 6.237 υποψήφοι, εκ των οποίων οι περισσότεροι, περίπου 3.000 στην Αχαΐα. Οι υποψήφοι στην Αιτωλοκαρνανία προσεγγίζουν τους 2.100 και στην Ηλία είναι κάτι παραπάνω από 1.100.